για έξοδο από την κρίση, αν γίνει η οικουμενική κυβέρνηση. Κυρίες και κύριοι, θα εξοραιστεί κάπως η εικόνα της χώρας. Δηλαδή δεν θα πηγαίνει μια κυβέρνηση με 153 έξοδα να θα πηγαίνει μια κυβέρνηση με 240. Σε αυτή την κυβέρνηση θα μετέχει και ο Μητσοτάκη και ο Τσίπρας, δεν ξέρω. Εμεί είπαμε ένα Κεντρών δεν θέλουμε να μετέχουμε, μόνο να ψηφίζουμε αν πράττει σωστά πράγματα. Μετοχή δεν θέλω. Εγώ θέλω συμμετοχή όταν πάρει κεντρών, ένα κεντρό ένα 20-125, όταν πια παίζω ρόλο. Κυβερνητικό ρόλο. Τσόντα να πάω εγώ να γίνω του Α ή του Β, δεν θα το κάνω. Και 10 υπουργεία να μου δίνουν, δεν θα πάω. Εγώ θα θελήσω να μπω σε κυβέρνηση όταν θα είναι το ποσοστό τη Ένωση Κεντρών τέτοιο που θα έχω πια ουσιώδη συμμετοχή στη λήψη των αποφάσεων. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Τώρα, εάν σχηματιστεί αυτή η κυβέρνηση, από ό,τι έχω συζητήσει και έχω καταλάβει και από τους ξένους, θα είναι πιο σοβαρή, θα φύγει η εικόνα της φαγομάρας στην πολιτική μας ζωή, θα σταματήσει η μισή βουλή να λέει τους άλλους μισούς προδότες, μα τα έχω περιγράψει αυτά ρε παιδιά κατά επανάληψη, τα έχω πει αυτά. Και ε, το ζήτημα των επενδύσεων θα γίνει πιο φιλόξενο. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι η τελική νίκη, όπως σας είπα προηγουμένως για την οικονομία. Το να έρθουν επενδύσεις. Διότι δηλαδή τώρα ε, τρώμε τις άρκες μας. Παίρνουμε από τους ευλεύθερους επαγγελματίε, δίνουμε στους αγρότες. Παίρνουμε από τους νησιώτες, δίνουμε στους υπηρετικούς Έλληνε. Δεν είναι... Τώρα τρώμε τις άρκες μας. Χωρίς νέα αιμοδοσία, η οικονομία δεν στέκει όρθια στα πόδια της. Νομίζω ότι δεν έχετε όλοι καταλάβει την έννοια της Οικουμενικής. Δεν την έβγαλα από το μυαλό μου. Ταξίδεψα και μου την πρότειναν οι ξένοι ως λύση αξιοπιστίας. Γιατί αυτό που είχε αρχίσει να λείπει είναι η αξιοπιστία από τη χώρα. Δηλαδή όταν ήθελε κάθε κυβέρνηση να πάρει λεφτά, απλόν το χέρι και παίρναγε στη Βουλή τα μέτρα και μετά οι νόμοι μένανε στα χρονοτούλαπα, στα σκονισμένα. Και έτσι βγάλαμε φήμη ε, ανθρώπων που κοροϊδεύαμε τους ε, ετέρους, Γιατί είναι και εκτός από δανειστέ, είναι και εταίροι οι άλλοι. Και σου λέει τι εταίροι είμαστε όταν είστε απατεώνες. Αυτό προσπαθούσα να ε, φύγει από τη μέση. Να φύγει από τη μέση η, 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 μισή βουλή, θυμάστε τι έλεγαν γερμανοτσολιάδες, λέγανε οι Σιριζέοι τους, μητσοτά, τους Σαμαράδες, οι σαμαράδε τώρα λένε, ε, ο Κυριάκο μάλλον, λέει τον Τζίπρα, το ε, λένε μια φραστική, δεν θα βγουν ποτέ από το μνημόνιο. Είναι αυτό που λέει και τώρα και ο Άδωνη στο, στο Real News, ακούστε με τι τίτλο βγαίνει ο Άδωνη. Με τον Τζίπρα θα είμαστε συνεχώ σε μνημόνια. Τον κατηγορεί δηλαδή ω δολίο υποτελεί. Γιατί όταν λέει συνεχώ, τον λέει ή άχρηστο ή βλάκα. Βέζει, όταν αν βγω εγώ και πω με τον τάδε θα είμαστε συνέχεια σε μνημόνια, τι σημαίνει. Ότι είναι «Η ή άχρηστο ή βλάκα. Ότι δολίω κάνει τη χώρα να υποκύπτει και να είναι στο υποζύγιο. Ενώ υπάρχουν λύσεις. Ποιες είναι λοιπόν αυτές οι λύσεις. Και εγώ τι είπα. Πρώτα αφαιρείς τις παθογένειες γιατί με ρώτησε προχθές ο Στραβελάκη. Λέει, και αν εσύ εξαρτάται από του ψήφου του δικού σου, το αν μένουμε στο ευρώ. Του λέω, κύριε Φίλε, να το σκεφτεί η κυβέρνηση. Αν εξαρτάται από τους δικού μου ψήφου, τότε να αρχίσει να κάνει τους βουλευτέ από 300-200. Να αρχίσει να συγχωνεύει τι συντάξει. Να αρχίσει να διώχνει από το δημόσιο του αργόμεστου. Να... Και αφού τα κάνει όλα αυτά και μου αποδείξει ότι κύριε Βεβέντα τα έκανα αλλά από το μνημόνιο δεν βγήκα, μαζί θα πάμε για δανεικά μετά. Αλλά να κάνουμε αυτά, να αφαιρέσουμε τις παθογένειες, να έχουμε το κεφάλι ψηλά ότι σαν χώρα κάναμε κάτι. Ενώ αυτοί κάνανε κουκουλό, σαν κάτω από το χαλί όλες τις παθογένειες και αμέσως δανεικά. Βόλευε, ήταν πολύ βολευτικό. Και όταν πια το πλήρωμα του χρόνου ερχόταν και αποδεικνυόταν ότι ήταν απατεώνες, δραπετεύανε. Δραπετεύανε οι πρωθυπουργοί. Για να έρθουν οι άλλοι να κάνουν τα ίδια. Να έχουμε νέο γύρο με αυταπάτε και με ροκάνισμα χρονού.